στοιχείο συνδυάζοντας την βιοποικιλότητα του βούρινου. Συνεχίζουμε την κοιλάδα και καταλήγουμε στο χρώμιο, όπου μπορεί να είναι ο χώρος που θα εξηγείται η μεταλλευτική δραστηριότητα, το πώς γινόταν να γίνεται μια αναπαράσταση και να δίνονται όλες αυτές τις πληροφορίες από τον κόσμο που έχει τη γνώση και έχει τη διάθεση για να τη μεταδώσει και να την καταγράψουμε, να την αποτυπώσουμε. Να είναι ένα μουσείο 1568 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Είναι ένα μουσείο ουσιαστικά. Είναι μουσείο φυσικής ιστορίας, γεωλογικής ιστορίας, το οποίο θα πρέπει να το αναδείξουμε. Στον Όρνια για το Σπήλαιο, Δεσκάτη, Χρώμιο στην Κοζάνη, Σέρβια το ίδιο, πάνω εδώ στα Ρεβενά ως βασικό αστική περιοχή, που έχει και γύρω-γύρω διάφορα πράγματα που τα σχεδιάσαμε. Ο στόχος όμως είναι αυτό να μην γίνει εφάπαξ. Και αυτό θέλω να μείνει. Ο στόχος είναι το γεωπάρκο να φύγει από τα δικά μας τα χέρια μετά από 2 χρόνια, 2,5 χρόνια και το γεωπάρκο ουσιαστικά να το αναλάβουν οι φορείς, οι ίδιοι οι φορείς. Το έργο που σας έδειξα, ας πούμε, για τον πύργο παρατήρησης είναι ένα έργο περίπου στο 1.200.000 ευρώ. Είναι η πλήρης ανακατασκευή του πύργου και εσωτερικά και εξωτερικά. Και θα πιστέψτε με, είναι μοναδικό έργο όχι στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Δεν έχουμε βρει παρόμοιο. Και μια και είναι εδώ και ο Γιάννης από το ΜΟΠ. Το γεωπάρκο δεν στοχεύει να παραμείνει μόνο μέσα σε αυτά τα όρια. Εάν του ζητηθεί για τον οποιοδήποτε λόγο να βοηθήσει, να συμμετέχει, είτε με τις επαφές που έχει, είτε με τις γνωριμίες, είτε με τα προγράμματα στα οποία έχει αναπτύξει, να συμμετέχει στο να μπορέσει να βοηθήσει, το πιστεύουμε πάρα πολύ, τον ΜΟΠ να κάνει το δικό του χώρο, το κέντρο μηχανοκίνητου αθλητισμού, το αστρονομικό πάρκο όρια για το οποίο το θέλουν. Κάτι που είπε και ο κύριος βουλευτής, ότι έχουν αρχίσει και έχουν και δωρεές. Θέλουμε να κάνουμε επιστημονική κατασκήνωση. Εμείς δηλαδή τα Ρεβενά, την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, όπως σας είπα, τη βλέπουμε σαν ένα μεγάλο μουσείο. Ένα τεράστιο ανοιχτό μουσείο. Εδώ και η δυσκολία και πώς θα το εκμεταλλευτούμε, γιατί στα μουσεία συνήθως την πόρτα τη ρόλη. Εμάς εδώ είναι τεράστιο ανοιχτό μουσείο. Το πρόβλημά μας επομένως είναι ποιο? Να φέρουμε επιστήμονες οι οποίοι θα δημιουργούν το προϊόν για εμάς. Είχαμε μια ενημέρωση για την εξέλιξη του γεωπάρκου της Στιθίος, ένα σπουδαίο έργο το οποίο έχει δρομολογηθεί. Σκοπός έχει να συγκεράσει όλες τις απόψεις, να οργανώσει όλους τους φορείς ώστε να μπορέσουμε με όχημα το γεωπάρκο, το φορέα του γεωπάρκου που έχει συσταθεί και λειτουργεί, να μπορέσουμε πραγματικά να δρομολογήσουμε την ανάπτυξη των Γραβενών. Και όταν αναφερόμαστε στην ανάπτυξη των Γραβενών, δεν αναφερόμαστε μόνο στο τουριστικό προϊόν. Αναφερόμαστε στην πανίδα, στη χλωρίδα, στα μοναδικά και σπουδαία αγροτικά προϊόντα του νομού Γραβενών, τα οποία με ένα μοναδικό τρόπο, μέσα από αυτό το φορέα, από το γεωπάρκο, θα μπορέσουν με τον καλύτερο τρόπο να αναδειχθούν. Θέλω να συγχαρώ όλους όσους δούλεψαν και συνεχίζουν να δουλεύουν για αυτό το φορέα. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα δούμε αυτά αποτελέσματα. Το φορέα αυτό τον έχει αγκαλιάσει η κοινωνία έμπρακτα. Πραγματικά αφιλοκερδώς οι πολίτες μας όχι μόνο προσφέρουν, αλλά έχουν καταθέσει και τη διάθεση και τη βούληση να κάνουν ακόμα περισσότερα. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα δούμε να αναδιπλώνεται, να δημιουργεί και να συνεισφέρει στην τοπική κοινωνία. Κάτι το οποίο το είχαμε και το έχουμε πραγματικά ανάγκη. Ξανά συγχαρητήρια σε όλους όσους παλεύουν για αυτό το θεσμό, για αυτή την πορεία, η οποία θα είναι πραγματικά μια πορεία ανάπτυξης για τα Γραβενά με τον καλύτερο τρόπο. Ναι, είδαμε ακόμα μια παρουσίαση της θεματολογίας του όλου εγχειρήματος εδώ που ανέλαβε ο κύριος Λαζαρίδης. Ήμουν παρόν και στην παρουσίαση που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και εδώ. Όπως είπα και μέσα, κάποτε μου είχαν πει ότι τα Γραβενά έχουν ανάγκη από ένα μύθο.
και εκεί πάμε να στηρίξουμε και τον αναπτυξιακό μας χαρακτήρα. Σήμερα βλέπουμε και σιγά σιγά υλοποιείται, γεννιέται αυτός ο μύθος. Έχει όλες τις προϋποθέσεις και τον αναπτυξιακό χαρακτήρα και την καινοτομία, άρα δηλαδή αγγίζει το νέο ΣΕΣ, μπορούμε να βρούμε χρηματοδοτικά εργαλεία και εύχομαι σιγά σιγά να πάρει σάρκα και οστά και να δώσει την προστιθέμενη αξία στην περιοχή μας, γιατί πραγματικά πρόκειται για ένα γεωλογικό θαύμα. Ένα όραμα που είχαμε εδώ και αρκετά χρόνια για την περιοχή μας φαίνεται ότι υλοποιείται, παίρνει σάρκα και οστά, όπως παρουσίασε ο πρόεδρος του ΤΕΙ, ο κύριος Λαζαρίδης. Η πρόταση της δημιουργίας και της ένταξης του Γεωπάρκου Τηθείου στα δίκτυα της UNESCO βρίσκεται σε καλά δρόμο. Θέλω να ευχαριστήσω τον βουλευτή, την περιφέρεια, την επιστημονική ομάδα, την κυρία Ράσιο, την κυρία Μπατσή και την Άννα και τον κύριο Λαζαρίδη που επιμελήθηκαν την πρόταση γι' αυτό. Εμείς σαν Δήμος Δεσκάτης, μια περιοχή της Βουνάσας που σύμφωνα με τα λεγόμενα της κυρίας Ράσιου και με τις μελέτες δημιουργήθηκε μετά από τη σύγκληση των τεκτονικών πλακών η γέννηση της Ευρώπης, θα προσφέρουμε κάθε βοήθεια να υποστηρίξουμε αυτή την προσπάθεια η οποία έχει ως στόχο την ανάδειξη των γεωλογικών μνημείων της περιοχής, την ενίσχυση του γεωλογικού τουρισμού, την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσα από τις υποδομές και τις δράσεις που θα προκύψουν στα πλαίσια της λειτουργίας του γεωπάρκου. Σήμερα κάναμε μια ενημερωτική εκδήλωση για τις ενέργειες και για τις εξελίξεις που έχουμε για το Γεωπάρκο Τηθείος, το Γεωπάρκο Γρεβενών. Ενημερώσαμε τους φορείς και τους αιρετούς. Βάλαμε το πλάνο για το επόμενο εξάμηνο και θέσαμε το όραμά μας για την περιοχή και το πώς θα μπορούσε το Γεωπάρκο να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης της περιοχής Γρεβενών αλλά και της Κοζάνης. Θεωρούμε ότι είναι ένα τεράστιο αναπτυξιακό έργο το οποίο μπορεί να προσδώσει τα μέγιστα στην περιοχή μας, είτε στην πλευρά του γεωλογικού και οικολογικού του οικοτουρισμού, είτε στην πλευρά της αγροδιατροφικής ανάπτυξης. Ελπίζουμε ότι το ΤΕΙ μαζί με όλους τους άλλους φορείς, το ΙΓΜΕ, τους Δήμους, την Περιφέρεια, που μέχρι στιγμής μας έχουν σταθεί πάρα πολύ, είναι ένθερμοι υποστηρικτές της όλης μας προσπάθειας, ότι θα μπορέσουμε να συντονιστούμε για να μπορέσουμε μέσα στο 2015 και το 2016 να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο ανάπτυξης για την περιοχή μας. Η θέση μας τώρα στον κόσμο που συναναστραφόμαστε καθημερινά είναι να το συζητάμε αυτό. Βεβαίως. Εσείς είστε το Γεωπάρκο. Να σας πω κάτι στο χρώμιο. Το Γεωπάρκο δεν είναι ούτε η Άννα, ούτε ο Λαζαρίδης, ούτε η Άννα, ούτε η Δίνα. Το Γεωπάρκο είναι αυτή τη στιγμή ο πολιτιστικός σύλλογος χρωμίου, είναι η ομάδα νέων, η ομάδα πολιτισμού του χρωμίου. Αυτό είναι το Γεωπάρκο. Είναι ένα κτίριο πάνω στον δρόμο, πολύ ωραίο. Είναι στα αρκετά καλά, θέλει μπάνια, θέλει τουαλέτες, θέλει δουλειά. Δηλαδή πιστεύουμε με την γρήγορη υπόψη να γίνεται αυτό το μαγαζάκι, να έχει έκθεση μέσα, να έχει που μπορούμε να παλάμε souvenirs και τέτοια πράγματα που θέλουν και τα παιδιά του χρόνου να παλέμουν. Δεν θέλει και 10-15.000 ευρώ. Κατάλαβα, σε κούμε με τα κτίριο σε κατάσταση που είναι. Δικό μας δουλειά είναι μέσα τα προγράμματα που μετάφερα το θέλεις με την ΕΣΠΑ, με αυτά που προσπαθούν να βρίσκουν τα χρήματα, να φτιάξουν το πρώτο το μαγαζάκι, αλλά πρέπει να σκέφτεσαι σαν λίγο business. Ότι αν αυτό το μαγαζάκι κοστίζει 15.000, αν θέλει να έχουμε δύο άτομα από χρόνια να δουλεύουν εκεί στο μαγαζάκι, να κερδίζουν το ψωμί του, δηλαδή να έχουν αυτή ένα κύρια του μήνα που θέλει για ήκε και τέτοια πόσο εισόδημα να φέρουν. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το τύπο στο μαγαζάκι πρέπει να έχει περίπου 2,5-3 επισκέψεις του χρόνου. Κάποιοι επισκέψεις να ψοδεύει για σουβλίες και τέτοια ένα μέσο ώρα, 5 ευρώ, 10 ευρώ, κάπου εκεί μέσα, να δουλεύει. Αυτά είναι γιατί είναι πολύ ωραίο να έχουμε την βοήθεια από το ΤΕΙ για το schooling business και τέτοια. Πώς γίνεται αυτό. Αυτό θέλω να προσφέρουμε μέσα στην κοινωνία και στα χρόνια. Και είναι δυσκά τι είναι το πράγμα. Ξέρουμε ότι να έχουμε δηλαδή κάτι στα κάτω κύριο να πούμε, γιατί δεν έκανα πουθενά αλλού.
ότι να είναι δύο άτομα την δόμηνη συνέχεια, αλλά πρέπει να εγκυφρίσει για τις επισκέψεις στον χρόνο και τις συνθήκες που έχουμε σήμερα. Κατάλαβες. Μήπως πρέπει να το δώσουμε, να αρχίσουμε και σιγά σιγά και στις εφημερίδες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Εθνικής Μακεδονίας να το προβάλλουμε, να αρχίσουμε να γνωρίζει ο κόσμος που, τι έχει αυτή η εποχή. Αν πας και ρωτήσεις σήμερα στην Κοζάνη, δεν ξέρω. Το 99,9% δεν ξέρει. Ούτε για τα μπουχάλια ξέρει. Τίποτα δεν ξέρει. Άρα, μήπως πρέπει σιγά σιγά να. Σε αυτό έχετε δίκιο. Γυρίσαμε την περιοχή και είδαμε τι υπάρχει. Έχοντας και μια, ξέρετε, και σαν οικονομολόγος στην επαγγελματική διαστροφή να πηγαίνει και να βλέπει το τι μπορεί να τύχει εκμετάλλευση και το τι δεν μπορεί να τύχει εκμετάλλευση, έφτασα στα όρια της κατάθλιψης. Διότι αυτός εδώ ο τόπος έπρεπε να είναι το παράδειγμα της Ελλάδας. Ειδικά μετά που τελείωσε η Εγνατία, έπρεπε να είναι το παράδειγμα. Και δεν είναι. Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίσσας να μείνει το πρώτο χιονοδρομικό κέντρο της Ελλάδας. Έπρεπε να είναι. Του λείπουν υποδομές. Είναι δυνατόν ο Όρλιακας να μην είναι στους χώρους επισκέψεων των σχολείων. Έπρεπε να είναι. Δεν φταίνε τα σχολεία. Είναι εδώ η Χρύσα. Πήγα κι εγώ τον εκπαιδευτικό φιλάρι, είναι εξαιρετικό που έχει ετοιμάσει ο Εθνικός Δημός, το εκπαιδευτικό το πακέτο. Αυτή τη στιγμή τον νοικιάζει ο ένας τον άλλο. Στα σχολεία της Θεσσαλονίκης. Για να μπει όμως θέλει μια επένδυση επικοινωνίας. Πρέπει να κάνουμε πράγματα, εμείς να κάνουμε πράγματα. Άρα θα πρέπει αυτό να αποκτήσουμε μια εξωστρέφεια και στην επικοινωνία και να αποκτήσουμε και έναν οργανωτικό τρόπο λειτουργίας, προγραμματιστικό οργανωτικό τρόπο λειτουργίας, τον οποίο δεν είχαμε μέχρι τώρα. Αν δηλαδή κάνουμε ένα μουσείο, επενδύσουμε 150.000 ευρώ, και σε αυτό το μουσείο οι επισκέψεις είναι 150 το χρόνο και δεν λειτουργεί ως κυβωτός για το μέλλον, να μην γίνει ποτέ. Ο στόχος είναι το μουσείο να λειτουργεί ως διάβλος επικοινωνίας της πολιτιστικής, της φυσικής κληρονομιάς, της ιστορικής κληρονομιάς.